Σήμερα ο ερασιτέχνης ανακοίνωσε την συνέχιση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Καρμαλή και τον Πάνο Αλεξιάδη όσον αφορά το κομμάτι των Ακαδημιών. Ο κύριος Καρμαλής είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Καρμαλή από το Λίμπερο. Καλησπέρα και σε εσάς. Τέταρτη χρονιά. Τέταρτη χρονιά, ναι. Εσίως. Και με πολύ καλές βάσεις τα προηγούμενα τρία χρόνια μπαίνετε στην τέταρτη χρονιά παρουσία σας στην ομάδα. Ναι, πιστεύω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή προεργασία τα προηγούμενα τρία χρόνια. Φτάσαμε τώρα σε ένα στάδιο το οποίο θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και άλλες ακαδημίες, γιατί ο Άρης είναι ένας μεγάλος σύλλογος και το αρμόζουν οι ακαδημίες του να είναι εισάξιες με ευρωπαϊκά σωματεία. Όπως είπατε και εσείς, σήμερα έβγαλε την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ, έπειτα από συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ, αποφασίσανε να συνεχίσω εγώ και φέτος στο τιμόνι των Ακαδημιών μαζί με τον Πάνο τον Αλεξιάδη. Και με νέο πρόσωπο αυτό... από φέτος τον... Συγγνώμη σας, διακόπτω κιόλας, τον Σάβα Καφίδη, φαντάζομαι... μια προσθήκη πολύ σημαντική. Ο Σάββας ο Κοφίδης ήταν μια προσωπικά δική μου επιλογή. Το ψάχναμε από πέρσι με τον κύριο Αλεξιάδη ότι, και βλέπαμε ότι χρειάζεται ένας τεχνικός διευθυντής ο οποίος καταρχήν να είναι γνώστης των Ακαδημιών. Mm-hmm. Και τελικά αποφασίσαμε ότι ο Σάββας ο Κοφίδης είναι ο κατάλληλος και αυτός που θα δώσει το κάτι άλλο στις Ακαδημίες μας. Είναι φαντάζομαι αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα ότι θέλετε να ανεβείτε επίπεδο, το οποίο εντάσσεται και στο πλαίσιο της επιστροφής του Άρη στην Super League και το νέο επίπεδο της πρώτης ομάδας παρασύρει, θα λέγαμε, και τα τμήματα που είναι από κάτω. Και τα τμήματα υποδομής αλλά και τις ακαδημίες. Σίγουρα αλλάζουν οι υποχρεώσεις, αλλάζει το σκεπτικό, αλλάζει το κλίμα. Θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε την πρώτη ομάδα και φέτος λόγω της Super League. Και αυτός ήταν ο λόγος που πήραμε την απόφαση να τις αναβαθμίσουμε. Πέρσι και γενικότερα βασικά αυτή την τελευταία τριετία και με τη δική σας παρουσία βλέπουμε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά, βλέπουμε τίτλους να έρχονται. Βέβαια σε αυτές τις ηλικίες φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς περισσότερη σημασία έχει να αναδεικνύονται νέα παιδιά. Αλλά γενικότερα οι ακαδημίες έχουν αλλάξει την εικόνα τους προς το καλύτερο την τελευταία τριετία. Το κλειδί αυτής της αλλαγής που έχει ως αποτέλεσμα και την ψήφο εμπιστοσύνη στο ερασιτέχνη προς το δικό σας πρόσωπο. Ποιο είναι? Ναι, δεν είναι μόνο η ψήφος εμπιστοσύνης του ερασιτέχνη, είναι και η ψήφος εμπιστοσύνης των γονέων, οι οποίοι είναι καθημερινά στα γήπεδα και βλέποντας τη δουλειά που γίνεται, εκτιμούν και είναι οι βασικοί κριτές μας. Εντάξει, εμείς ξεκολουθούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το μυστικό της επιτυχίας δεν έχει μυστικό επιτυχίας. Το μυστικό επιτυχίας είναι δουλειά. Χρειάζεται πολύ τρέξιμο. Χρειάζεται καθημερινά έλεγχος των προπονητών για να δούμε πώς εξελίσσονται και τα παιδιά. Και φτάνουμε στο επιθυμητό σημείο μέσα από την πολλή δουλειά να βλέπω αυτά τα αποτελέσματα. Η παρουσία του Σάββα Κοφίδη έφερε και κάποιες αλλαγές σε επίπεδο προπονητών, τρόπο λειτουργίας μέχρι στιγμής ή ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι. Φαντάζομαι θα τα πει και ο ίδιος ο κύριος Κοφίδης. Αυτά ναι, θα με επιτρέψετε να μην πω στη διαδικασία αυτή. Η Τρίτη 12 η ώρα υπάρχει συνέντευξη τύπου για να το ρωτήσετε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Εντάξει, φυσικά εμείς έχουμε συζητήσει. Εμένα γενικότερα μου αρέσει πολύ το σκεπτικό του. Και σαν άνθρωπος είναι χαμηλών τόνων, έτσι όπως πρέπει να είναι ένας τεχνικός διευθυντής σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες που είναι τα παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι στο τέλος της χρονιάς, όταν θα κάνουμε πλέον ταμείο, ότι θα υπάρχουν μόνο ωφελή και τίποτα άλλο. Κύριε Καρμαλή, με βάση έτσι και τον τρόπο λειτουργίας των κλαμπ στο εξωτερικό, θα γίνει ενδεχομένως μια προσπάθεια έτσι... μιας κοινής φιλοσοφίας και ενός κοινού έτσι, τρόπου λειτουργίας και με την πρώτη ομάδα, σε συνώσεις με την πρώτη ομάδα και με τα τμήματα υποδομής. Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος. Έτσι, οι ακαδημίες, ο στόχος των ακαδημιών είναι κάποια στιγμή να παίρνουν το ίδιο ποδόσφαιρο με το ίδιο σκεπτικό και με την ίδια φιλοσοφία μάλλον με τη μεγάλη ομάδα, ώστε τα παιδιά να είναι προετοιμασμένα όταν θα φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία να μπορέσουν να συμμαχτωθούν στη μεγάλη ομάδα.
Στο... πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες επαφές του κυρίου Κοφίδη με τον κύριο Ερέρα. Θα τα πούνε, θα δουν τις φιλοσοφίες, πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί το λέω και το ξαναλέω στις συνεντεύξεις μου, ότι ο Άρης είναι ένας και όλοι παλεύουμε για το κοινό καλό. Εσείς θα έχετε κάποια συνάντηση ενδεχομένως μέσα στο επόμενο διάστημα με τον κύριο Καρυπίδη, με αφορμή και τη συνέχιση της παρουσίας σας στις ακαδημίες? Υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Είναι κάτι που είναι καθαρά θέμα του ΑΣ. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά, αν από το ΑΣ μου ζητηθεί να γίνει κάτι τέτοιο, μου δούμε ανοιχτό σε όλα. Μάλιστα. Και γιατί όχι, να μην βρεθούμε και να συζητήσουμε κάποια προβλήματα που ίσως προκύψουν στη διάρκεια. Εσείς ως, να το πω έτσι, λίγο ουδέτερος παρατηρητής, γιατί είστε επιφορτισμένος με το κομμάτι των ακαδημιών, πώς βλέπετε μέχρι στιγμής την κατάσταση στην πρώτη ομάδα, με το νέο αυτό ξεκίνημα που γίνεται γενικότερα? Εγώ φέτος δεν θα υπερβάλλω, αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος. πιστεύω αυτός ο ενθουσιασμός μου να βγει, να γίνει πραγματικότητα. Εντάξει, με την προσπάθεια, την τεράστια προσπάθεια που κάνει ο κ. Καρυπίδης και με τις μεταγραφές που φέρνει και με το καινούργιο προπονητικό κέντρο και με το χόρτο που άλλαξε και ανακαινίζει γενικότερα το κλάδι της Βικελίδης. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Θέλω να ευχηθώ καλή πορεία φέτος να έχουμε. Και από εκεί πέρα η προσπάθεια γίνεται. Τώρα το αποτέλεσμα δεν το γνωρίζω. Το ταμείο πάντα γίνεται στο τέλος. Και εσείς ως επιχειρηματίες το ξέρετε καλύτερα κιόλας. Ναι, πάντα. Από εμάς. Και μακάρι αυτός ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία που υπάρχει γενικότερα να αποτυπωθεί και στα εισιτήρια διαρκείας και με την γενικότερη παρουσίαση του κόσμου στο γήπεδο. Είναι κάτι που το επιθυμούν και στον Άρη. Ναι, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι και πρόβλημα, διότι εντάξει τώρα. Τα διαρκείας βγήκανε μέσα στο καλοκαίρι, ο κόσμος λείπει όλες τις διακοπές. Ναι. Πιστεύω ότι με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος θα σπεύσει στα εκδοτήρια για να βγάλει διαρκείας. Μακάρι, μακάρι. Είναι ευχή όλων και είναι και μια καλή ευκαιρία νομίζω και το φιλικό της ερχόμενης Πέμπτης με τη Λάρισα στο κλάν της Βικελίδης, όπως και αυτό το οποίο αναβλήθηκε με την Άκη και θα περιμένουν να αναβληθεί. Ναι, ήμασταν και άτυχοι τώρα χρησιμοποιώ επιθετικό και λόγω της ατυχίας που είχαν οι συνάνθρωποι μας στην Αθήνα και μείνουν τη σειρά μας, είχαμε την ατυχία να μην γίνει αυτό το φιλικό μάτς που ο κόσμος το ήθελε πάρα πολύ αυτό και εκεί θα γινόταν και εκεί θα πουλιόντουσαν πάρα πολλά διαρκείας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό που ο Άρης επέστρεψε στη φυσική του θέση. Θα ευνοήσει νομίζω και εσάς, γιατί η παρουσία της ομάδας σε αυτή την κατηγορία και οι επιτυχίες που θα προσπαθήσει να έχει θα φέρουν και περισσότερα παιδιά νομίζω στις ακαδημίες. Ναι, αυτό είναι δεδομένο και σε αυτό βασιζόμαστε και γι' αυτό μου ζητήθηκε και από τον κύριο Ψηφίδη και από το ΔΣ. Ότι βλέποντας τη δουλειά που γίνεται προηγούμενα χρόνια και γνωρίζοντας καλά πλέον τις ακαδημίες, γιατί και εγώ την πρώτη χρονιά δεν ήμουν λίγο έξω από τα νερά μου, δεν ήξερα τη λειτουργία. Ναι. Τώρα πλέον όμως έχω αποκτήσει την εμπειρία και πάντα σίγουρα στο πλευρό μου του Παναγιώτου Αλεξιάδη, που είναι από το πρωί ως το βράδυ στα γήπεδα, θεωρώ ότι φέτος θα έχω μια σοβαρή αύξηση παιδιών και να φτάσουμε στο επιθυμητό νούμερο εκεί που πρέπει να είναι η Ακαδημία στο Άρη. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα στα επόμενα χρόνια, μακάρι να δούμε και παιδιά που περάσαν από τα δικά σας χέρια να κάνουν το επόμενο βήμα και να περάσουν και την πόρτα της πρώτης ομάδας. Γιατί όχι, το έχουν κάνει ήδη δύο νεαρά παιδιά άλλωστε. Αυτό τώρα. Το έχω ξαναδηλώσει, θα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μένα και για τον κύριο Αλεξιάδη. Να δω κάποια στιγμή ένα παιδί που πέρασε από τα δικά μας τα χέρια να παίζει στη μεγάλη ομάδα. Μακάρι, μακάρι. Και φαίνεται ότι και οι άνθρωποι του Άρη είναι κάτι που το έχουν στο μυαλό τους και μέσα στο επόμενο διάστημα ελπίζουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βάση σε αυτό το κομμάτι. Και μιας που πιάσαμε τα νερά, παιδιά, να αναφέρουμε ότι ξεκίνησαν και εγγραφές στις ακαδημίες, όπως αναφέρει και ο Ερασιτέχνης στην ανακοίνωσή του. Ναι, ξεκίνησα. Ναι. Και υπάρχει και το τηλέφωνο του κύριου Αλεξιάδη για όσοι ενδιαφέρονται στην ανακοίνωση, αλλά και στα τηλέφωνα του Ερασιτέχνη, όσοι θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες του Άρη. Κύριε Καραμαλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε φυσικά και την ερχόμενη τρίτη συνέντευξη τύπου και με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τι θα πείτε εσείς αλλά και ο Σάββας Κοφίδης στις πρώτες του δηλώσεις. Νομίζω δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα μετά από την ανάληψη των νέων του κοινωνικών. Όχι, θέλαμε να γίνει επίσημα για να μάθουν ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι
ακριβώς το πλάνο και το πώς θα λειτουργήσουν οι ακαδημίες από φέτος. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καραμαλή, θα σας ακούσουμε και την Τρίτη με τον κύριο Κοφίδη. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον Δημήτρη Καραμαλή.